Δώρα σε παιδιά αλλά και σε μεγαλύτερου κατοίκου του οικισμού ρεύμα τη ευρυνή περιοχή μοίρασε αυτέ τι μέρε η Ένωση Απόστρατων Ξάντη, υλοποιώντα ένα πρόγραμμα κοινωνική προσφορά, το οποίο δεν τελειώνει εδώ από την Παρασκευή. Τα μέλη τη Ένωση θα βρεθούν στο φυλάκι τη Γλάφκη, ενώ αργότερα θα μοιράσουν θέματα και στα χωριά θέρμε και Μέδουσα. Παράλληλα, όμω, οι Απόστρατη τη Ξάντη συνεισφέρουν και στο τραπέζι τη Αγάπη με διάφορα τρόφιμα που έχουν συγκεντρώσει. Από τι 23 Νοεμβρίου που έχει εγκριθεί ένα πρόγραμμα κοινωνική προσφορά και εθελοντική προσφορά των Αποστράτων του παραρτήματος Ξάνθης καταρχήν και της Ελλάδος γενικότερα, έχουμε αρχίσει από χθες την υλοποίηση, την έμπρακτη, με, τραπέζι, με, βοήθεια των μελών μας στο τραπέζι της Αγάπης και διανομή Φαγητών κατοίκων και εμείς σήμερα το πρωί πήγαμε στο χωριό Ρεύμα και μοιράσαμε βιβλία και δώρα στα παιδάκια του μειονοτικού χωρίου για τον καινούριο χρόνο. Για λόγο θρησκείας τους μοιράσαμε αποκλειστικά για τον καινούριο χρόνο. Mm -hmm. Τα δώρα στους μαθητές και στους μεγάλους κάποια δέματα τα οποία είχαν μέσα ρούχα τα οποία μέλη μας μα τα, μας τα προσέφεραν να φιλοκερδώσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι και για την ορνή περιοχή υπάρχουν κάποια έτσι θα λέγαμε κοινωνική ευαισθησία έτσι ώστε να παραδώσουμε και κάποια δώρα. Παραδίδουμε δώρα το πρώτο μας βήμα στη μειωνοτική περιοχή που είναι και απομακρυσμένη συγκεκριμένα το χωρίο ρεύμα είναι πάρα πολύ μακριά από εδώ πέρα πάνω από το ωραίο σε, μια, σε ένα βαθύ χαράδρομα μέσα. Συγγενήθηκα που πήγα και είδα 14 παιδάκια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Χάρηκαν, του μοιράσαμε τα βιβλία του και κάτι εδέσματα, σοκολάτε και τέτοια πράγματα και στου γονεί του ή στου κατοίκου κάποια ρούχα. Χάρηκαν που του θυμηθήκαμε πάνω απ' όλα. Η επόμενη δραστηριότητά μα είναι μεθαύριο την Παρασκευή 23 του μηνό που θα πάμε την εθιμοτυπική επίσκεψη στο Εθνικό Φυλάκιο τη Γλάφκη mm. να τιμήσουμε του φρουρού τη Πατρίδο και να συμπαρασταθούμε σε αυτό που κάνουν να θυμηθούμε και εμείς τα νιάτα μας και στη συνέχεια μετά θα συνεχίσουμε αντίστοιχο πρόγραμμα με το σημερινό να μοιράσουμε δώρα, βιβλία, παλιά ρούχα στα χωριά Μέδουσα και Θέρμες. Να σημειώσουμε κλείνοντα ότι η Ένωση Απόστρατων Ξάντη προγραμματίζει ανάλογε δράσει και το επόμενο έτος, όπου και ευελπιστεί πω η ανταπόκριση των πολιτών θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ώστε να συγκεντρωθούν ακόμα περισσότερα τρόφιμα και δώρα.